Μέσα από την άμμο μιας από τις πιο ξέρες ερήμους του κόσμου, ένας αρχαίος χαμένος στο χρόνο πολιτισμός έρχεται ξανά στο φως. Πριν από 2.000 χρόνια, ένας φιλιρινικός πολιτισμός αναπτύχθηκε εδώ, σε μια από τις πιο αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη. Ο λαός αυτός ονομαζόταν Νάσκα. Έζησαν στο Περού σε μια αγωνιάνη δρυλωρίδα γης και κατάφεραν να επιζήσουν παρόλη την ξηρασία, τους σεισμούς και τις φωνικές πλημμύρες. Η πρωτεύουσα του Καχουάτσι, χτισμένη σε σχήμα μισοφέγγαρου στην κοιλάδα ενός ποταμού, αποτελούσε το κέντρο του κόσμου τους και την οικία των θεών τους. Αυτό που τους οδήγησε στον αφανισμό, αυτό που μετέτρεψε σε ερείπια την πρωτεύουσά τους, παραμένει μυστήριο εδώ και αιώνες. Τώρα, σιγά-σιγά, η εξαιρετικά προσεκτική δουλειά των αρχαιολόγων φέρνει αυτόν τον αρχαίο πολιτισμό ξανά στο φως. Κάποιες ανακαλύψεις που έγιναν εδώ ίσως λύσουν και το μυστήριο των γραμμών των Νάσκα, αυτών των ανεξήγητων σχεδίων στο κέντρο της ερήμου. Ένα πελώριο δίκτυο τεράστιων αλλά και γεωμετρικά άψογων σχεδίων που είναι τελείως ορατά μόνο από τον ουρανό. Μοναδικές δημιουργίες των οποίων τα μυστικά δελεάζουν και παραμένουν ανεξήγητα, ακόμα και από την επιστήμη. Μετά από 2.000 χρόνια σιωπής, τι παραμένει από αυτούς τους μυστήριους και ξεχασμένους ανθρώπους? Στα βόρεια του Περού, ένας χωματόδρομος, δίπλα από τον ποταμό Νάσκα, ανάμεσα στις Άνδης και τον Ελληνικό ωκεανό. Ο Τζουζιέπε Ορεφίτσι, διευθυντής του Ιταλικού Προκολομβιανού Αρχαιολογικού Ερευνητικού Κέντρου, διευθύνει το πρόγραμμα Νάσκα. Εδώ και 17 χρόνια, ερευνά ακούραστα τα ερείπια της Καχουάτσι. Η έκταση είναι τεράστια. Σχεδόν 26 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι ένα μέρος φάντασμα, καλυμμένο με άμμο και προσκοσυγενή κοιτάσματα. Το μυστήριο των Νάσκα επηρεάζει όλους όσους πλησιάζουν την περιοχή. Στρογγυλεμένοι λόφοι κρύβουν τις μυτερές άκρες των κτηρίων που έκαναν την Καχουάτσι μια από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις της προκολομβιανής Αμερικής. Από αυτά τα κτίρια, η Μεγάλη Πυραμίδα είναι ίσως η πιο επιβλητική όλων. Ο μεγάλος ναός, του οποίου η σκάλα οδηγούσε κάτω στο ποτάμι, βρισκόταν εδώ. Ανάμεσα σε αυτά τα κτίρια, διάδρομοι, ταράτσες και πλατείες, μια ολόκληρη πόλη σταδιακά βγαίνει στο φως με τη βοήθεια της αρχαιολογικής καπάνης. Για τον Ορεφίτσι, η αποστολή είναι ανάλογη του μεγέθους αυτής της τοποθεσίας. Τεράστια, αλλά συνάμα συναρπαστική και αβέβαιη. Εδώ και αιώνες, η περιοχή λαϊλατούνταν από ανδιάντροπους αρχαιοκάπηλους, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν ούτε τους νεκρούς τους πολλούς τάφους που βρέθηκαν εδώ. Στέρισαν σημαντικά κομμάτια της ιστορίας και άφησαν τα υπόλοιπα να ξεθοριάσουν εκτεθειμένα στον ήλιο. Απογυμνωμένοι από τον πλούτο και τις προσφορές και εγκαταλελειμμένοι στην αδυσόπιτη άμμο, εκατοντάδες σιωπηλοί μάρτυρες αποδεικνύουν τη σημασία των αρχαιολογικών ανασκαφών εδώ και την ανάγκη για δράση
πριν χαθούν ακόμα περισσότερα. Κάποιες φορές, μια αναπάντηχη ανακάλυψη εξάπτει τους αρχαιολόγους, όχι μόνο από την πλευρά της αρχαιολογικής μελέτης. Αυτά είναι ό,τι άφησαν πίσω τους οι επιδρομείς. Υφάσματα, σκοινιά, διάφορα υφαντά. Υπάρχουν χιλιάδες από αυτά. Όλα αυτά τα εγκαταλελειμμένα απομεινάρια είναι το υλικό που χάθηκε από την ιστορική πλευρά του θέματος. Θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει στη συγκέντρωση στοιχείων για το παρελθόν αυτών των ανθρώπων και για ό,τι άλλο έχει καταστραφεί. Η δράση όμως των χρυσοθύρων δεν σταματάει ποτέ. Όπως αυτό το αντικείμενο, για παράδειγμα. Είναι ένα λουρί με μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Ένα τελετουργικό λουρί. Πολύ όμορφο. Δεν τράβηξε την προσοχή των χρυσοθύρων. Προτιμούν κεραμικά και εκλεκτά υφαντά, που είναι πολύ δημοφιλείς στους συλλέκτες παγκοσμίως. Κάθε μέρα χάνονται πολύτιμες πληροφορίες εδώ. Κάθε μέρα εξαφανίζονται σελίδες της ιστορίας, που δεν μπορούν να γραφτούν ξανά. Ευτυχώς, η έκταση είναι τόσο μεγάλη, τόσο τεράστια, που η προσπάθεια να περισσώσουμε ό,τι προλαβαίνουμε δεν είναι ανώφελη. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, ώστε να σώσουμε πολλές σελίδες από την ιστορία των Νάσκα. Σαν ιστορικοί ερευνητές, οι αρχαιολόγοι δεν εγκαταλείπουν ποτέ μια υπόθεση, όσες δυσκολίες και αν τους προκύπτουν. Κάθε χρόνο εδώ και 17 χρόνια, ο Ορεφίτσι αφιερώνεται στον αγώνα του, να σώσει την κληρονομιά των Νάσκα από τους κλέφτες και τους βέβυλους της ιστορίας. Η έκταση είναι τεράστια και δεν μπορεί να καλυφθεί όλη συγχρόνως. Κάθε εποχή όμως, κομμάτια της ιστορίας ενώνονται ξανά. Φέτος ανοίχτηκε μια νέα έκταση λίγα μέτρα μακριά από το Μεγάλο Ναό. Κάτω από την αμμούδη επιφάνεια επανεμφανίζεται η παλιά πόλη. Καθώς η ομάδα σκάβει, εισχωρούν σε διαφορετικά στρώματα του παρελθόντος της Καχουάτσι. Από επιφανειακά στρώματα που προέρχονται από τον 4ο αιώνα, μέχρι λίγα μέτρα πιο χαμηλά, στα θεμέλια της πόλης και 8 αιώνες πιο πριν. Η πόλη χτίστηκε από τούβλα λάσπης, που ξέρεναν στον ήλιο. Καταστράφηκε πολλές φορές από πλημμύρες, σεισμούς ή από ιδιοτροπίες των ιερέων που κυβερνούσαν εδώ. Κάθε φορά οι Καχουάτσι χτίζονταν ξανά, πάνω στα δικά της ερείπια. Κάθε αναγέννησή της εορταζόταν με διαφόρων ειδών προσφορές, που τοποθετούσαν στα θεμέλια των καινούριων κατασκευών. Κι έτσι ο κόσμος των Νάσκα έρχεται σταδιακά στο φως. Μια αχανής πόλη που κατοικούνταν μόνο από ιερείς και από άλλους αφιερωμένους στους εγχώριους θεούς. Δεν βρέθηκε ποτέ εδώ ούτε ένα ίχνος κάποιας συνηθισμένης ή καθημερινής δραστηριότητας. Επειδή οι Νάσκα δεν είχαν αναπτύξει τη γραφή, τα κεραμικά και τα υφαντά που βρέθηκαν εδώ έχουν ακόμα μεγαλύτερη αξία. Κάθε κομμάτι κεραμικού είναι ένα σύνδεσμος με το παρελθόν, μια είσοδος στο πνεύμα των Νάσκα. Στο τέλος της δουλειάς κάθε μέρα, η ομάδα μεταφέρει τα ανακτημένα αντικείμενα σε ένα εργαστήριο που λειτουργεί και ως αποθήκη, λίγα μέτρα μακριά από το χώρο των ανασκαφών. Μετά από 17 χρόνια, αυτή η συλλογή παρουσιάζει μια εντυπωσιακή καταγραφή του πολιτισμού των Νάσκα. Κάθε κομμάτι καταχωρείται προσεκτικά και επεξεργάζεται πριν γίνει τμήμα του γιγαντιαίου γρίφου που οι εξερευνητές προσπαθούν να επιλύσουν. Όπως ένας πίνακας συμπερεσιονιστή, το πορτρέτο του πολιτισμού των Νάσκα παίρνει μορφή. Οι λεπτομέρειες εντούτοις είναι ακόμα καλυμμένες στο μυστήριο.
Η τέχνη στα κεραμικά ήταν αποκλειστικά για θρησκευτικούς σκοπούς και προσαρμόστηκε στα κριτήρια που επιβλήθηκαν από τους ιερείς. Εικόνες που αντιπροσωπεύουν θεούς. Τα σχέδια όμως δεν ήταν ποτέ τέλεια. Σε ένα κόσμο που κυβερνήθηκε από τους θεούς, άραγε η τελειότητα διατηρήθηκε μόνο για αυτούς. Θεότητες της θάλασσας αποκαλύπτουν την ιστορία ανθρώπων που γεννήθηκαν ανάμεσα στη θάλασσα και τα βουνά, ανάμεσα στις Άνδεις και τον Ειρηνικό ωκεανό. Όμως, πολλοί και διαφορετικοί θεοί κυριάρχησαν στο πάνθεον των Νάσκα. Γάτες, πουλιά, σαύρες και φίδια. Ήταν θεοί που μετέφεραν τις ευλογίες τους στους ανθρώπους μέσα από τις μύτες ή τα στόματά τους. Ο συμβολισμός είναι πολύ σαφής. Φιδίσκες μορφές και ακυματιστές γλώσσες. Αυτό που οι άνθρωποι της ερήμου ζητούν πρώτα από τους θεούς τους είναι το νερό. Ο Ρίο Γκράντε και η παραπόταμή του ήταν ο Νείλος στο Νάσκα. Εκτός από τις εξαιρετικά σπάνιες βροχοπτώσεις που συνήθως είχαν καταστροφικές συνέπειες, η ξηρασία είναι κυρίαρχη εδώ και η άρδευση μια κύρια ανάγκη. Το αρδευτικό σύστημα που εφήβραν η Νάσκα παραμένει η χειροπιαστή απόδειξη της τεχνολογικής τους οξυδέρκειας. Σχεδιασμένο με εύκολη πρόσβαση για τους σκοπούς καθαρισμού, είναι τμήμα ενός περίπλοκου συστήματος εργασιών ύδατος. Κανάλια και στοές διήλυσης, τα αποκαλούμενα πουκίως, χρησιμοποιούνται για να συγκεντρώνουν τις υπόγειες πηγές ύδατος από τις Άνδεις. Απαράμιλο στην προκολομβιανή Αμερική, αυτό το δίκτυο υδρεύει ακόμα ολόκληρη την περιοχή. Προς τιμή των θεών τους, οι Νάσκα έχτισαν πυραμίδες στην άκρη της ερήμου. Τώρα είναι κρυμμένες κατά το ίμιση από την άμμο. Αυτά τα σύμβολα μεγαλείου ελκύουν τους επιστήμονες σαν να οικετεύουν για να εξερευνηθούν. Στην κατασκήνωση βάσης, ο Τζουζέπε Ορεφίτσι οργανώνει την εβδομαδιαία συνάντηση της ομάδας του. Ο καιρός αλλάζει. Η ομάδα θα πρέπει να αυξήσει το ρυθμό της. Είμαστε όλοι μαζί εδώ μετά από ένα μήνα εργασίας. Και πρέπει να έχουμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα στο μυαλό μας. Μετά από 17 χρόνια ανασκαφών, εδώ στην Καχουάτσι, οι 17 περιοχές που έχουν ανοιχτεί παρουσιάζουν μόνο το 1% όλης της εκτάσεως. Έτσι, ακόμα και μετά από 17 χρόνια, είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για την Καχουάτσι. Οι κλιματολογικές συνθήκες και οι επιδράσεις από το Ελνίνιο έχουν γίνει ιδιαίτερα αισθητές εδώ. Φέτος, αλλά και πέρσι. Και δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα τον επόμενο μήνα. Συνεπώς, ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τις προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε τη φετινή δουλειά όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και καλή δουλειά. Οι εργασίες συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά. Η ομάδα καθάρισε μια εκτενή περιοχή για να μπορεί να γίνει μια λεπτομερής τοπογραφική μελέτη. Όσο ανακαλύπτονται νέες περιοχές, αποκαλύπτεται και ένα μικρό τμήμα της παλιάς πόλης. Ο καθηγητής Ορεφίτσι ξαφνικά καλείται στο χώρο ανασκαφών λίγο πριν το μεσημέρι. Στο τομέα Y16 έχει ανοιχτεί ένα πηγάδι. Ίσως είναι ένα τάφος. Προς έκπληξη των αρχαιολόγων,
φαίνεται να είναι φραγμένο από διάφορα υφαντά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Η ένταση αυξάνεται γρήγορα όσο ανακαλύπτεται κάτι νέο. Στο πηγάδι βρίσκονται πολύ περισσότερα υφαντά από ό,τι πίστευαν στην αρχή και η ποιότητά τους προκαλεί θαυμασμό. Ένας από τους ειδικούς παραξενεύεται από το πρώτο δείγμα. Ένα κομμάτι στολισμένο με μικρά φτερά. Φαίνεται ότι μάλλον έχει σκιστεί. Είναι μαυρισμένο, αλλά όχι καμένο. Αυτός μάλλον δεν είναι τάφος. Αν υπάρχει τάφος, θα είναι πιο χαμηλά. Στη διάρκεια του απογεύματος ξεσπά δυνατός άνεμος, αλλά η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να μαζέψουν τα υφαντά πριν μάθουν οι χρυσοθύρες για αυτή την ανακάλυψη και έρθουν να συλλήσουν την περιοχή. Η ομάδα πρέπει να ενεργήσει σύντομα. Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής μαζέψαμε 28 κομμάτια υφάσματος και αυτή είναι μόνο η πρώτη παρτίδα. Τώρα θα πάμε στη δεύτερη παρτίδα. Όλα αυτά τα υφάντα ανήκαν σε ανθρώπους υψηλής κοινωνικής θέσης. Είναι διακοσμημένα με θεότητες και ορνηθόμορφα σχέδια. Θα έλεγα πως είναι ζωγραφισμένα πουλιά. Εκείνο το βράδυ οι αρχαιολόγοι συνέλεξαν 63 συνολικά δέματα με υφάσματα. Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτουν εδώ ζωγραφισμένα υφαντά. Και τώρα δημιουργούνται πολλές αναπάντητες ερωτήσεις. Τα υφαντά είναι από διαφορετικές περιόδους. Κάποια είναι πολύ παλαιότερα από κάποια άλλα. Γιατί άραγε να είναι θαμμένα μαζί υλικά από διαφορετικές περιόδους? Η ανάλυση των ευρημάτων θα πάρει πολλούς μήνες σκληρής δουλειάς. Θα προσπαθήσουμε να διασώσουμε όλες τις πληροφορίες που περιέχουν αυτά τα υφαντά. Πολλά κομμάτια έχουν σκουρίνει εσωτερικά από οργανικές ύλες και από την υγρασία που είχε το περιβάλλον. Υπάρχουν μονάχα λίγα τέτοια δείγματα. Η σπανιότητά τους είναι θέμα χρονολογίας. Τα πιο παλιά υφαντά προέρχονται από την αρχή του πολιτισμού των Άσκα. Οι οργανικές ύλες αποδεικνύουν ότι είχαν έρθει σε επαφή με πτώματα, αλλά ξαναχρησιμοποιήθηκαν ως σάβανα. Ο Ρεφίτσι καταλήγει ότι τα ξέθαβαν, τα μάζευαν σε δέματα και μετά τα έθαβαν ξανά, ίσως σε μια εποχή αλλαγής των τελετουρκικών ή θρησκευτικών τελετών. Το μυστήριο αυτό εξητάρει ακόμα τη φαντασία. Αυτά τα υφαντά θα μεταφερθούν τώρα στο εργαστήριο του μουσείου. Ακόμα και μετά από τόσους αιώνες, η τέχνη των Νάσκα με τα υφαντά από βαμβακερές και μάλινες κλωστές, συνδυασμένες με άλλες από τρίχωμα λάμα, ζει ακόμα. Η ασυνήθιστη ποικιλία χρωμάτων και τα κεντήματα λάμπουν κάτω από τον περουβιάνικο ήλιο σαν να ήταν χθες. Αυτή η βαμβακερή και μάλινη κάπα
διακοσμημένη με μια γάτα που πετάει και μια ποικιλία από θρησκευτικές φιγούρες στο Νάσκα, ίσως ανήκει στο μεγαλείο των τελετών της Καχουάτσι, που συνέβαιναν πριν από 2.000 χρόνια. Ακόμα παλαιότερο αυτό το νεκρικό υφαντό, φτιαγμένο από 7 λουρίδες και τετράγωνα ραμμένα μαζί, ίσως κάλυπτε τον τάφο μιας γυναίκας που πέθανε 350 χρόνια π.Χ. Ραμμένα με αγκάθια κάκτου, αυτά τα τρία διαστατικά ανθρωπόμορφα πουλιά διακοσμούσαν το σχέδιο στην άκρη του νεκρικού υφαντού. Τα χρώματα προέρχονται από λαχανικά και παφικές ύλες από ζώα και έντομα, όπως λιωμένες κάμπιες αναμεμειγμένες με ανθρώπινα ούρα. Αυτό το τελετουργικό υφαντό είναι ένα από τα κοσμήματα της συλλογής. Στην κεντρική λωρίδα υπάρχει μια συλλογή από θεότητες των Νάσκα. Γύρω τους οι άνθρωποι βρίσκονται σε πομπή, πάνω από 500 μιατούρες, ο καθένας τους διαφορετικός, ακόμα και στις εκφράσεις των προσώπων τους. Κρατούν φλάουτα, μαράκια ή βεντάλιες. Σχεδόν νιώθεις ότι οι Νάσκα, με τα ζωγραφισμένα τους πρόσωπα και τα πλουμιστά ένδυματά τους, ζωντανεύουν τραγουδώντας και χορεύοντας μπροστά στους θεούς τους. Δύο εβδομάδες αργότερα οι εργασίες διακόπτονται ξανά. Οι δυνατοί άνεμοι της ερήμου σηκώνουν καυτή άμμο και εμποδίζουν τις εργασίες της ομάδας. Στην κατασκήνωση οι αρχαιολόγοι αναπαύονται. Τα όνειρά τους αναμειγνύονται με εικόνες του παρελθόντος. Η ένδοξη πόλη Καχουάτσι απλώνεται εγκαταλελειμμένη, κρυμμένη κάτω από μια στρώση λάσπης και άμμου. Πριν από 1.700 χρόνια, μετά από 6 αιώνες αδιαμφισβήτητης κυριαρχίας, η θρησκευτική πρωτεύουσα των Νάσκα έπεσε ξανά στη λίθη, σχεδόν σαν να είχε θαυτεί ζωντανή. Τι συνέβη στην Καχουάτσι? 300 με 350 χρόνια μετά Χριστόν συνέβησαν δύο σημαντικά γεγονότα. Πρώτον, έγινε μια μεγάλη πλημμύρα, η οποία ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Έχουμε βρει στοιχεία για αυτήν και στις 4 ανασκαφές μας. Μετά ακολούθησε ένας σεισμός. Ένας σεισμός που κατέστρεψε όλους τους ναούς. Βρήκαμε σώματα νεκρών κάτω από τους γκρεμισμένους τείχους. Η θρησκεία των Νάσκα δεν υφίσταται πλέον. Οι θεοί και τα τελετουργικά τους κέντρα δεν υπάρχουν πια. Τότε ήταν που εγκατέλειψαν την πόλη. Πριν όμως φύγουν, επειδή όλα για αυτούς ήταν κομμάτι κάποιας τελετουργίας και επειδή στήριξαν όλη τους την κουλτούρα πάνω στη θρησκεία τους, οι Νάσκα έθαψαν ολοκληρωτικά όλα τα ερείπια τους κάτω από τους χωμάτινους ορούς. Κοιτάξτε τα ερείπια στο ψηλότερο σημείο των ανασκαφών και θα δείτε ότι είναι καλυμμένα με μια στρώση λάσπης που έφεραν εδώ στην κορυφή του αναχώματος. Αυτό είναι που κάνει αυτό το μέρος ιερό τόπο. Όλα, πραγματικά όλα όσα βρίσκονται κάτω από τα πόδια μας, καλύφθηκαν με λάσπη οικειοθελώς από τους ίδιους τους Νάσκα. Πριν από 1.700 χρόνια, η πόλη της Καχουάτσι εξαφανίστηκε. Θα μένει από τους ίδιους τους ανθρώπους που την έκτισαν. Οι Νάσκα κατάφεραν να διατηρήσουν την πρωτεύουσά τους 200 ή 300 χρόνια πριν να αφομοιωθούν από τους Χουαρί, ένα λαό των Άνδεων, με τον οποίο πάντα είχαν αλληλεπιδράσεις. Πριν τους Ίνκας, οι Χουαρί κυριαρχούσαν σε όλο το Περού. Thank you.
πτώση της Καχουάτσι οδήγησε στην παρακμή των θεών τους και στην αφαίρεση της δύναμης των ιερέων τους. Καθώς ένα φεουδαρχικό καθεστώς άρχισε να σχηματίζεται, οι παλιοί θεοί εξαφανίστηκαν και τα πρόσωπα ανθρώπων άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στην κεραμική. Στη συνείδηση των Νάσκα, ο άνθρωπος ήταν πια ελεύθερος και θα καταλάμβανε πια μια πιο σημαντική θέση. Ο άνεμος έχει πέσει γύρω από το χώρο των ανασκαφών και οι εργασίες ξεκινούν ξανά. Σε ένα ενδιάμεσο στρώμα ανάμεσα σε δύο περιόδους της ιστορίας της Καχουάτσι, οι αρχαιολόγοι μόλις ανακάλυψαν τη μούμια ενός νεαρού λάμα. Το ζώο αυτό είχε θυσιαστεί. Θα βγάλουμε όλο αυτό το κομμάτι εδώ. Αυτός ίσως είναι ένας τάφος που γλίτωσε από τους θυμβορύχους. Μετά από μια συλλογή από πύληνα σκεύη, έρχεται στην επιφάνεια αποκαλύπτοντας την παρουσία τάφων. Αυτό το κεραμικό χρησιμοποιούνταν σαν κάλυμα στον τάφο, εκεί που ενταφιάζονταν οι νεκροί. Με τα κάτω άκρα μαζεμένα κάτω από το πηγούνι, οι νεκροί ενταφιάζονταν σε μια εμβριακή στάση, ίσως ως υπενθύμηση της προέλευσης της ζωής ή επειδή θεωρούσαν ότι αυτή ήταν μια πιο άνετη θέση για το ταξίδι στην άλλη ζωή. Ένας δεύτερος τάφος αποκαλύπτει μια μούμια καλυμμένη ακόμα με το σάβανο. Οι αρχαιολόγοι προσπαθούν να τη βγάλουν, αλλά 15 αιώνες ακινητοποιημένης αναμονής κάνουν τη μεταφορά αρκετά ρυψοκίνδυνη. Ο ανθρωπολόγος της ομάδας αποφασίζει να κάνει μια αρχική ανάλυση σε αυτή την τοποθεσία. Είναι ο Dr. Brian Harrison από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. Είναι καθαρά ο σκελετός μιας νεαρής γυναίκας. Αυτό φαίνεται από το σχήμα της λεκάνης. Είναι ενήλικας, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη, πιστεύω. Δεν είδα σημάδια αρθρίτιδας στις αρθρώσεις της. Εδώ οι οργανικές ύλες έχουν διατηρηθεί τέλεια. Είναι μια φανταστική τοποθεσία. Υπάρχουν μαλλιά και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούμε να πάρουμε πολλές πληροφορίες για τον πληθυσμό που έζησε εδώ χιλιάδες χρόνια πριν. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν υγιής και αυτό φαίνεται από την κατάσταση των δοντιών της. Δεν υπάρχουν γραμμές. Το σμάλτο είναι πολύ γερό. Άρα ήταν μια υγιής νεαρή γυναίκα, πιθανόν 20 με 25 χρονών. Άρα οι άνθρωποι που γνωρίζουμε ήταν σαφώς κοντοί, με μακριά μαύρα μαλλιά, προφανώς μειώδεις από την πολύ σκληρή δουλειά. Και έχουμε στοιχεία από τους σκελετούς και κυρίως από τα δόντια ότι ήταν πολύ υγιείς άνθρωποι. Και επίσης δεν έχουμε στοιχεία τραυματισμών. Άρα δεν έγιναν εχθροπραξίες εδώ. Μετά από τόσο καιρό, η τόση καλή διατήρηση είναι θαύμα. Το σώμα ενταφιάστηκε χωρίς κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία. Μόνο μία φυσική μουμιοποίηση διατήρησε το σώμα σε αυτή την κατάσταση. Η άμμος της περιοχής είναι πλούσια σε αλάτι και νητρικό λίπασμα και χωρίς υγρασία. Αυτές οι μούμιες είναι ένα ορυχείο πληροφοριών για τους ανθρωπολόγους. Ο καθηγητής Ανδρέα Ντρουσίνη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας κατάφερε να μελετήσει 550 άτομα μέχρι τώρα.
Όπως γίνεται σε κάθε πληθυσμό, συναντήσαμε διάφορες ασθένειες. Αναιμία, ίχνη υποσιτισμού, παιδικές ασθένειες και άλλες μολυσματικές νόσους. Σύμφωνα με στατιστικές που αφορούν αυτόν τον πληθυσμό, μπορούμε να πούμε ότι ο μέσος όρος ζωής τους έφτανε τα 37 με 38 χρόνια. Δεν είναι πολύ διαφορετικός με αυτό της Ευρώπης του 19ου αιώνα, όπου ο μέσος όρος ζωής έφτανε τα 42 χρόνια. Κι όμως, υπάρχει μια απόσταση σχεδόν 2.000 χρόνων που χωρίζει αυτούς τους δύο πληθυσμούς. Σύντομα, αφού ξανάρχισαν οι εργασίες γύρω από τους τάφους, ανακαλύπτεται ένα νέο σώμα. Διαφορετικό από τα άλλα. Κοίταται στο έδαφος σε οριζόντια θέση. Ο Δόκτωρ Ντρουσίνη αναλαμβάνει τώρα το ρόλο του προανακριτή. Τα χέρια του σκελετού είναι δεμένα μπροστά από το σώμα. Αυτή η θέση είναι πολύ ασυνήθιστη. Μπορεί να είναι από φυσικά αίτια. Όχι, είναι πιθανώς μια εκτέλεση και το σώμα παρέμεινε σε αυτή τη θέση. Είναι πολύ παράξενο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το άτομο χτυπήθηκε πολύ σκληρά και του προκλήθηκαν κατάγματα στη βάση του κρανίου. Από αυτή την πλευρά φαίνεται ότι το χτύπημα προήλθε από μπροστά. Το κεφάλι βρίσκεται ανασηκωμένο και ο λαιμός είναι κυρτός. Είναι μεγάλο κατάγμα. Κατά τη γνώμη μου, ήταν ένα χτύπημα στο μέτωπο. Ένα δυνατό χτύπημα ακριβώς εκεί που διέλυσε εντελώς τη ειρηνική περιοχή. Ναι, ακόμα και τη γνάθο. Διέλυσε εντελώς όλο το πρόσωπο. Είναι νέος? Όχι, όχι και τόσο νέος. 30-35 χρόνων. 40. Ναι, ίσως 40. Περιτώματα. Περιτώματα στο στόμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που απολιθωμένα κόπρανα ή απολιθωμένα ανθρώπινα περιτώματα βρίσκονται στα στόματα των μούμιων. Το νόημα όμως μιας τέτοιας πράξης δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν ξέρουμε ακόμα ποιος μπορεί να ήταν ο συμβολισμός της τοποθέτησης περιτωμάτων στο στόμα των εκλειπώντων. Ίσως να ήταν μια ένδειξη ασέβειας ή τιμωρίας. Δεν ξέρουμε ακόμα. Συνολικά πήραν 7 μούμιες από τους τάφους τους εκείνη την ημέρα, παρέχοντας ακόμα περισσότερα δείγματα προς έρευνα στους ανθρωπολόγους. Αυτά τα δείγματα δίνουν στους ξένους μια γεύση ενός άλλου κόσμου, συναρπαστικού, αλλά και πολύ διαφορετικού και κάπως ενοχλητικού από του δικού μας. Πάνω από το 90% των κρανίων που μελέτησε ο καθηγητής Ντρουσίνη ήταν παραμορφωμένα. Αυτή η τακτική εμφανίζεται και σε άλλους πολιτισμούς και μάλλον βασίζονταν σε συγκεκριμένα αισθητικά πρότυπα. Για περίπου ένα χρόνο, τα κεφάλια των νεογέννητων μωρών δενόντουσαν σφιχτά με κομμάτια δέρματος από λάμα, αναγκάζοντας τα κρανία τους να αναπτύσσονται προς τα πάνω. Η
Λίγο πιο μακριά, στο εργαστήριο, υπάρχουν κρανία με τρύπες στο μέτωπο, κάτι που προκαλεί τη φαντασία μας. Αυτά είναι ανδρικά κρανία, αλλά έτσι βρέθηκαν ακόμα και γυναικεία και παιδικά, που σημαίνει ότι αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου πολέμου. Ένα σκοινί μέσα στην τρύπα που παρέμενε στη θέση του με ένα ξυλάκι μέσα στο κρανίο, χρησιμεύε για τη μεταφορά ή το κρέμασμα των κρανίων. Ίσως ήταν προσφορές σε κάποια θυσία, τρόπαια ή σύμβολα δύναμης. Κάποιες φορές το στόμα συγκρατείται ανοιχτό με μια ξύλινη βελόνα ή ένα αγκάθι κάκτου. Κάποιες φορές τα μάτια είναι φραγμένα ή η γλώσσα κομμένη και ραμμένη μέσα σε μια δερμάτινη τσάντα, έτσι ώστε οι ψυχές των νεκρών να μην ενοχλούν ποτέ τους ζωντανούς. Όλη η εικονογραφία επεξηγεί τη σημασία αυτών των πρακτικών σε έναν πολιτισμό που δεν ήταν περισσότερο ή λιγότερο βάρβαρος από κάποιον άλλον εκείνης της εποχής. Ένα από τα πιο συγκινητικά πράγματα για εμάς είναι η σταδιακή εκτίμηση των τελετουργιών και όσων απέμειναν από τις τελετές της Καχουάση και όσα μας φανερώνουν τις ψυχές των Νάσκα. Πάνω απ' όλα, ο τρόπος ζωής τους βασιζόταν στη θρησκεία. Η συνείδησή τους ήταν ρητά συνδεδεμένη με το παρελθόν τους, που ζωντάνευε κάθε μέρα στη ζωή των Νάσκα. Λες και χωρίς το παρελθόν, δεν θα υπήρχε μέλλον ή και παρόν. Στο τέλος του ταξιδιού μας που διήρκησε χιλιάδες χρόνια, οι αγγελιοφόροι των Νάσκα φέρνουν σε πέρα στην αποστολή τους. Εκμεταλλευόμενος την ηνεμία της, ο Ρεφίτσι πετάει πάνω από την έρημο με το φίλο του, Εντουάρντο Χεράν, έναν έμπειρο πιλότο που έχει ανακαλύψει περισσότερα από 350 γεωγλυφικά των Νάσκα, ίσως του μεγαλύτερου ενίγματος που άφησε πίσω του αυτός ο λαός. Αυτές οι τεράστιες γραμμές και οι κολοσσιαίες φιγούρες χαραγμένες πάνω στο σεληνιακό τοπίο της ερήμου και στις άδεντρες πεδιάδες σε έκταση πάνω από 518 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι μονάχα πλήρως ορατές από τον αέρα. Σε ορισμένα σημεία, απλές γεωμετρικές φιγούρες επικαλύπτουν άλλα, πιο περίπλοκα σχέδια. Πολύ απλά, αυτό έγινε επειδή ετούτες οι γραμμές δημιουργήθηκαν πριν από 1000 χρόνια και οι καλλιτέχνες τότε σχεδίαζαν καινούργια σχέδια πάνω στα παλιά σημάδια. Προκειμένου να καθορίσουν τις χρονολογίες, οι ειδικοί συγκρίνουν αυτά τα μοτίβα με την εικονογραφία των κεραμικών και των υφαντών. Στην πραγματικότητα, ολόκληρο το πάνθεο αυτών των εικόνων αναπαράχθηκε σε μια τεράστια κλίμακα πάνω στο έδαφος της ερήμου. Να ο Κόνδωρας, η Μαϊμού. Το κολυμπρί. Οι γραμμές είναι αξιοπρόσεκτες για το μέγεθος και τον αριθμό τους, ο οποίος επαναξιολογείται συνεχώς.
Ο Εντουάρντο δείχνει σήμερα στο φίλο του μια σειρά από γραμμές που ανακάλυψε πριν από λίγους μήνες. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ρεφίτσι περπατά σε αυτές τις νέες γραμμές. Μετά από 2.000 χρόνια απομόνωσης, οι γραμμές φαίνεται να είναι άθικτες. Ακόμα μόνο το ανώτερο στρώμα εδάφους έχει αφαιρεθεί. Κανείς δεν τη συντήρησε. Πώς μπορεί να εξηγηθεί η τόση καλή διατήρησή τους? Για να τα πάρουμε όλα από την αρχή, δεν υπήρχε άλλος πολιτισμός εδώ. Ο άνθρωπος δεν χάλασε τις γραμμές, οι οποίες βρισκόντουσαν μακριά από τα χωράφια και όποια άλλη καθημερινή δραστηριότητα. Άλλη μια εξήγηση προέρχεται από τη φύση του εδάφους εδώ, το οποίο αποτελείται από άργυλο και γύψο. Επίσης, χάρη στη νυχτερινή υγρασία, οι πέτρες βυθίζονται και από λίγο στο χώμα κάθε βράδυ. Την ημέρα το χώμα ξηραίνεται κατά από τον ήλιο και οι πέτρες στερεώνονται σταδιακά ακόμα περισσότερο. Πάντα υπάρχει λίγος αέρας εδώ, αλλά δεν μπορεί να μετακινήσει τέτοιου μεγέθους πέτρες. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να βλέπουμε αυτά τα γεωγλυφικά ακόμα και μετά από 2.000 χρόνια. Η προσεκτική εξερεύνηση αυτών των γραμμών συνεχίζεται, ακολουθώντας τα ενιγματικά ίχνη που φαίνεται να χάνονται στον ορίζοντα. Στο επίπεδο του εδάφους, είναι αδύνατο να διακρίνει κανείς το συνολικό του σχήμα. Επιστρέφει προς τα εδώ η γραμμή. Από την άλλη πλευρά. Όταν δημιουργήθηκαν, ο άνθρωπος δεν είχε καταφέρει να πετάξει ακόμα. Για ποιους δημιούργησαν οι Νάσκα αυτές τις γραμμές? Στο εργαστήριο του μουσείου, ο Τζουζέπε Ρεφίτσι παρουσιάζει ένα νέο αντίγραφο των γεωγλυφικών σχεδίων στο δήμαρχο της πόλης και στον περουβιανό ιστορικό Χωσέ Λάντζο Ρόχας. Αναπόφευκτα, η συζήτηση τους κλείνει προς την έννοια και τη λειτουργία των γραμμών. Τα περισσότερα σχέδια από αυτά που βρέθηκαν είναι φτιαγμένα από μια ενιαία και συνεχή γραμμή. Μπορεί αυτό να σημαίνει κάτι? Όμως πρώτα απ' όλα, πώς μπόρεσαν οι καλλιτέχνες των Νάσκα να κάνουν αυτά τα τεράστια σχέδια με μία και μόνο ενιαία γραμμή και χωρίς προοπτική? Νομίζω πως το τηλεοπτικό συνεργείο θα ήθελε να φτιάξει ένα αντίγραφο των γεωγλυφικών. Η πλήρης κλίμακα στο έδαφος δεν βρίσκεται στο χώρο των ανασκαφών προφανώς. Τι λέτε κι εσείς? Έχω μια ιδέα. Η ιδέα του καθηγητή Λάντζο είναι πολύ απλή. Με λίγους βοηθούς και κάποια βασικά εργαλεία, ο ιστορικός προτείνει να σχεδιάσουν στο έδαφος της ερήμου μια εκδοχή του σχεδίου που έγινε στο χαρτί σε πλήρη κλίμακα. Ναι, εκεί καλά είναι, εντάξει. Βάλ' το καλά εδώ για να το μετρήσουμε. Δεξιά λίγο. Λίγο δεξιά. Ναι, εντάξει. Αφού πολλαπλασιάσουν τις διαστάσεις για να πάρουν την επιθυμητή κλίμακα, η ομάδα χρησιμοποιεί σχοινιά και μια αυτοσχέδια πηξίδα για να χαράξει το σχέδιο πάνω στο έδαφος. Μερικές στοιχειώδεις γνώσεις γεωμετρίας αρκούν. Πριν από 2.000 χρόνια, η διερεύνηση ενός τέτοιου σχεδίου δεν θα δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα για τους υφαντουργούς Νάσκα και τους κατασκευαστές μνημείων και υδραγωγείων από ό,τι δημιουργεί στην ομάδα του καθηγητή Λάντζο. Χαμηλά. Μια χαρά, συνέχισε έτσι. Πάνω στη γραμμή. Να σκύβεις χαμηλά. Έτσι, χαμηλά.
Και πραγματικά, για τον καθηγητή Λάντσο, το πρόβλημα δεν είναι θέμα του πώς να σχεδιάσουν τα γεωγλυφικά στο έδαφος. Είναι να κατανοήσει το μυστήριο του γιατί τα χάραξαν οι δημιουργοί τους. Κάποιες συγκεκριμένες μέρες, οι οικογένειες κατευθύνονταν στις άδενδρες παιδιάδες για να συμμετάσχουν σε τελετές που διεξάγονταν στα γεωγλυφικά ως προσφορά προς τους θεούς των ουρανών. Σύμφωνα με τον καθηγητή Λάντσο, που κινητοποιεί τώρα την ομάδα του, οι γραμμές χρησιμοποιούνταν σαν ένα μονοπάτι που οι άνθρωποι ακολουθούσαν στη διάρκεια κάποιων σημαντικών τελετών. Καθώς περπατούσαν, η πομπή του ζωντάνευε αυτό το σχέδιο στα μάτια των θεών. Οι γραμμές γινόντουσαν ζωντανές εικόνες, επιτρέποντας τους Νάσκα να γιορτάσουν σε μεγάλη κλίμακα τη συνένωση των ανθρώπων με τους θεούς. Είναι Δεκέμβριος και μετά από 2 μήνες ανασκαφών, άλλη μια εποχή σε αυτή την περιοχή φτάνει στο τέλος της. Η δουλειά 2 μηνών για λίγα ακόμα κομμάτια ιστορίες. Κομμάτια που συλλέχθηκαν ένα προς ένα από την έρημο και τοποθετήθηκαν με προσοχή στο παζλ της Καχουάτσι. Εκτεθειμένα στους δυνατούς ανέμους και τον καυτό ήλιο, τα ερείπια αυτής της πόλης αρχίζουν να καταραίουν. Και σύμφωνα με τον νόμο, η Καχουάτσι πρέπει να ανακτηθεί. Θα ξεκινήσουμε με το κατώτερο τμήμα και θα συνεχίσουμε με το ανώτερο. Αυτό θα γίνει αργότερα. Με βαριά την καρδιά, οι αρχαιολόγοι επιστρέφουν την αρχαία πόλη στην αμμουδερή της Κλίνη. Χρόνο με το χρόνο, επαναλαμβάνουν ένα τελετουργικό που ξεκίνησε πριν 2.000 χρόνια, καθώς η Καχουάτσι καλύπτεται για μια ακόμη φορά στη σκόνη. Αφήγηση, Θέμης Ψυχογιός, Έννης Τηλιανίδη. Τεχνική επεξεργασία, Στούντιο Τρίτων.